αδερφάκι το φροντίζετε εσείς στο χαμόγελο του παιδιού? Και το αδερφάκι του και τη μητέρα προσπαθήσαμε και πριν την εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά και μετά να στηρίξουμε ψυχολογικά προκειμένου να κρατήσουμε την επίγουσα κατάσταση, γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζονται πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα έχουμε, οι ψυχολόγοι μας είναι κοντά στους νηπιαγωγούς του μικρού αγοριού, το οποίο τα παιδάκια εκεί ζουν μια διαφορετικότητα στην ενημέρωση από τους γονείς, και στους γονείς, αλλά και στα παιδάκια, με τον τρόπο τον οποίο μόνο ένας ειδικός θα μπορέσει να μιλήσει και να τα ενημερώσει. Και θα ήθελα να πω με την ευκαιρία που το μου δίνετε. Το αγοράκι δεν γνωρίζει επομένως τι έχει συμβεί. Δεν γνωρίζουμε τι γνωρίζει, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει κάποιος να αρχίσει η αστυνομία κάνει τη δουλειά της καλά, και πρέπει να το πούμε αυτό, και στο παιδί, αλλά και γενικότερα στην όλη διαδικασία. Αλλά δεν μπορεί ένας ειδικός, ο οποίος δεν θα κάνει κάποια ειδική αντιμετώπιση, να αρχίσει να του ανοίγει τις πληγές του. Θα πρέπει να του καλύψουμε τις πληγές με έναν διαφορετικό τρόπο, και μιλάω σαν μη ειδικός. Θα ήθελα όμως να πω από την ευκαιρία αυτή ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλημα, τι θα πει στα παιδιά του ακούγοντας ένας πατέρας ότι σκότωσε το παιδί. Μπορούν να καλέσουν λοιπόν το 1056 προκειμένου να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε και τη γειτονιά, αλλά και γενικότερα όλη την κοινωνία, που αυτή τη στιγμή μας στήριζεται από ένα πρόβλημα που, όπως είδαξετε στο βίντεο, με τόσους ανθρώπους που κάνανε. Και είναι κάποιοι που δεν είναι αυτοί που είναι στη γειτονική μας πόρτα. Και τώρα εσείς τόσα χρόνια που έχετε αναλάβει αυτή την πολύ σημαντική δράση με το χαμόγελο του παιδιού, έχουν δει τα μάτια σας πολλά. Έχετε δει πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών κακοποιημένων, οικογενειών οι οποίες βιώνουν στο εσωτερικό τους τη βία με πολύ έντονο τρόπο, και βέβαια έχετε δει και τέτοιες περιπτώσεις άγριες με γονείς οι οποίοι σκοτώνουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και θέλω να σας ρωτήσω, από την πείρα σας αυτή, αν έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα, αν υπάρχει δηλαδή ένα, πώς να το πω, ένα νήμα που συνδέει όλες αυτές τις υποθέσεις, και ποια είναι η συμβουλή σας προς τους ανθρώπους που βλέπουν, είτε στη γειτονιά τους, είτε στον περίγυρό τους, είτε που ζουν μέσα στην οικογένειά τους εκδηλώσεις βίας, πώς μπορούν να αντιδρούν, πώς μπορούν να προφυλάσσονται, πώς μπορούν να βοηθούν? Δεν υπάρχει νήμα, και δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι σαν μη ειδικός, το τονίζω πάλι, γιατί ξέρετε, σήμερα όλοι το παίζουμε ειδικοί, αλλά σαν εμπειρία του χαμόγελου με τους ειδικούς που έχουμε, είναι οι επαγγελματίες μας οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και έχουν την εξειδίκευση, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς υπάρχουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή στα θέματα ψυχικής υγείας, και που δεν είναι οπωσδήποτε να γίνει κάτι ανάλογο, αλλά θα πρέπει, και δεν πρέπει ένας και να λέμε ότι ένας που έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας θα κάνει κακό. Ειδικότερα θα κάνει κακό στο παιδί του. Αυτό να το βγάλουμε πάνω από τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες στιγμές λόγω της κατάθλιψης και κάποιων άλλων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αρχίζουμε και πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Βέβαια. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι δυστυχώς έχουμε ζήσει φρικτές καταστάσεις με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από κάποιους γονείς, που στη συνέχεια καταλήγει και στο φρικτό αποτέλεσμα, προκειμένου να σταματήσουν το παιδί να μιλήσει. Και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν έχει να κάνει με αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα, συνηγορούν και κάποιες μητέρες. Δυστυχώς λοιπόν έχουμε και αυτά, αλλά έχουμε και άλλες περιπτώσεις με σεξουαλική ή άλλη κακοποίηση που έχουν βρεθεί παιδιά στο πηγάδι ή σε άλλες διαδικασίες, που εκεί χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτεία. Και αυτό που λέγαμε, γιατί αυτό που έζησα κάποια στιγμή προσωπικά με τους φορείς που συνεργαζόμαστε στη Σουηδία, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν στο πρόβλημα ψυχικής υγείας, τα παιδιά πηγαίνουν σε κάποιο ειδικό χώρο, ειδικό σχολείο, που δεν φαίνεται ότι είναι ειδικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα στηρίζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους γονείς. Παράλληλα στηρίζουν και τους γονείς. Άρα η προνοιακή αντιμετώπιση αυτό αποτρέπει καταστάσεις. Εδώ δυστυχώς είμαστε χήμα και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται, και δεν αντιμετωπίζεται ούτε στους ενήλικες, αλλά ούτε και στα παιδιά που έχουν τραυματικά προβλήματα αντιμετώπισης κακοποιήσεων και άλλων μορφών διαδικασιών που η ψυχούλα τους δεν μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε το Κέντρο Ημέρας με μια πολυεπιστημονική ομάδα που στους ζωγράφους δίνουμε αυτή τη στιγμή φιλή ζωής. Μάλιστα. Σε κάποια παιδιά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.